Σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση του υπεδάφου τη Ελεύθερη Κύπρου αλλά και τη θαλάσσια ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων των χωρικών μα υδάτων, προχωρεί η Αμερικανική εταιρεία NEOS. Οι έρευνε για εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε βάθο μέχρι και 6 χιλιάδων μέτρων θα γίνουν με μικρά αεροπλάνα που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αυτή η έρευνα θα βοηθήσει να δείξει μια ολοκληρωτική εικόνα πρόσθετα από αυτά τα οποία έχουμε κάνει στη θάλασσα, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για την Κύπρο. Ήθελα να έχουν αυτά τα δεδομένα και στη βιβλιοθήκη του στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για να ξέρουν τι μελιγενέστη, για να ξέρουν και οι εταιρείες όταν έρχονται, αν πράγματι θέλουν να δουν τι γίνεται και στη ξηρά. Η Συμφωνία για τη Διενέργεια Γεωφυσικών Διασκοπήσεων στο Χερσαίο και στο Παράκτιο Τμήμα της Κύπρου υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Ενέργειας. Προβλέπεται ότι θα γίνουν από αέρος αποτυπώσεις του υπεδάφους με 4 διαφορετικές μεθόδους και συστήματα υπερσύγχρονων αισθητήρων. Παρόμοιες έρευνες που οδήγησαν στην ανακάλυψη κοιτασμάτων έχουν γίνει από την εταιρεία σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Αργεντινή αλλά και στο Λίβανο. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί πετρέλαιο? Δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες. Όμως μπορεί κάποιος να δει εξ υπαρχής και να εξάξει τα συμπεράσματα τα οποία χρειάζεται. Για τις έρευνες αυτές η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα πληρώσει κανένα ποσό. Ανάμεσα στους επενδυτές της Αμερικανικής εταιρείας είναι ο Bill Gates, η επενδυτική KCPG, την οποία υποστηρίζουν μεταξύ άλλων οι εταιρείες Amazon και Google, καθώς και η Goldman Sachs.